Να δούμε, πάμε στη Δήμητρα Τσέκη. Πάμε στη Δήμητρα Τσέκη, η οποία είναι στην Βαρβάκιο και έχει μαζί της τον κύριο Γιώργο Ευρυπιώτη, πρόεδρο των Κρεοπολών Βαρβακίου. Καλημέρα. Καλημέρα. Για να δούμε επί του πρακτέου ποιες είναι οι τιμές σήμερα στη Βαρβάκιο. Έχει ο Σπύρος, κύριε Ευρυπιώτη, έχει λίστα με τις αυξήσεις. Προσέξτε να μας πείτε. Αστειεύομαι, έτσι. Αστειεύομαι. Να πούμε ότι είναι υποτονική η κίνηση εδώ στη Βαρβάκιο αγορά. Πείτε μας λοιπόν, μας είπαν προηγουμένως ότι δεν έχουν μετακυλήσει οι κρεοπόλες ακόμα το κόστος στους καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά έχουν ακριβή, έχει ακριβή για εσάς. Όντως υπάρχουν κάποιες αυξήσεις, τις οποίες τις έχουμε κάνει εδώ και 6 μήνες. Σε εμάς μας έχουν γίνει αυξήσεις. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όσο γίνεται και όσο μπορούμε σταθερές. Τώρα, πόσο μέχρι πότε θα αντέξουμε, αυτή είναι άλλη ιστορία. Δώσε μας καμιά ενδεικτική. Το μοσχάρι πόσο είναι, ρε παιδί μου, το μοσχάρι πόσο πουλιέται σήμερα? Κοιτάξτε, το μοσχάρι σήμερα με το κόκαλο έχει γύρω στο 7,80 το κιλό. Χωρίς κόκαλο έχει 9,80. Όπως βλέπετε, οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με τα εκτός βαρβακίου. Είναι χωρίς αύξηση σε σχέση με το Δεκέμβρη? Σταθερή τιμή με το Δεκέμβρη ή έχει αυξηθεί λίγο? Ναι. Έχουμε... Όχι, δεν έχουμε καλή αύξηση. Πάντως πρέπει να πούμε... Εδώ και 6 μήνες περίπου. Δηλαδή από τον καιρό... Πάντως να πούμε στον Πρόεδρο το εξής, ότι... Σε συνδυασμό με αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές στους δέκτες τους, στη Βαρβάκιο, την κεντρική αγορά της Αθήνας, έτσι, στη Βαρβάκιο αγορά. Ναι. Σε συνδυασμό με τα σούπερ μάρκετ και τις ανατιμήσεις που δείχνουμε από το πρωί, τις τιμές πώς έχουν σκαρφαλώσει ουσιαστικά την τελευταία εβδομάδα Λιγούρι, του Δεκέμβρη. Λιγούρι, 4 ευρώ βλέπουμε ακριβώς, τώρα εδώ. Από την τελευταία εβδομάδα του Δεκέμβρη στην πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά του Γενάρη. Οι τιμές στη Βαρβάκιο είναι χαμηλές, βέβαια. Είναι χαμηλές γιατί το παλεύουν οι έμποροι εκεί πέρα. Πρόσεξε να δεις εδώ, για να είμαστε ακριβείς τώρα. Εδώ το 15% που λέμε εμείς στην αύξηση μεσοσταθμική γενικά για τα προϊόντα, στη Βαρβάκιο τι βλέπουμε? Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε αυξήσεις, οι οποίες να πάνε στον καταναλωτή από τον καιρό που έγινε ο πόλεμος. Από τον καιρό που έγινε ο πόλεμος έγινε ένα μπαφ μεγάλο με αυξήσεις, τις κάναμε εδώ πέρα και προσπαθούμε να τις κρατήσουμε τις τιμές εκεί που είναι. Αύξηση το 100% κιόλας, έτσι? Ναι, υπάρχουν εμπορέματα που είναι, μας έχουν κάνει αύξηση 70-60%, ναι. Είναι μεγάλη αύξηση. Πάντως, γενικότερα... Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε. Το θέμα είναι και καλά κάνατε και τις κρατάτε, γι' αυτό σας προτιμάει και ο κόσμος εδώ που τα λέμε. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνουμε... Και να σας πω λίγο και κάτι. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε. Αυτό είναι και το, με αυτό το γεγονός που έχουμε σταθερές τις τιμές, τα Χριστούγεννα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα καλά. Δηλαδή? Δηλαδή με προ-κορονοϊού εποχές κάνουμε συγκρίσεις. Ναι, πώς είχε ήταν κόσμο, σε σχέση? Δηλαδή, κατέβηκε ο κόσμος στην αγορά. Ήσασταν ικανοποιημένοι της. Ναι, κατέβηκε ο κόσμος. Μα γι' αυτό κατέβηκε ο κόσμος. Και κατεβαίνει και συνεχίζει ο να κατεβαίνει. Ο τζίρος ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με το 19. Ο τζίρος σχέση με το 19 πώς ήταν? Βέβαια ήταν μεγαλύτερος για τον λόγο του ότι είχαμε και αυξημένες τιμές. Αυξημένες τιμές, προφανώς. Τώρα στις ποσότητες, βέβαια, προφανώς θα είναι πιο αυξημένος από το 19 γιατί είχαμε μεγαλύτερες τιμές. Τώρα είμαστε περίπου στα ποσοστά του 19 η καταναλώση. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα ήταν, αλλά περίπου εκεί. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Δήμητρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και τη Βαρβάκιο εκεί στην αγορά.